Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει στους Έλληνες πολίτες και στον ελληνικό λαό μια σαφή και συγκεκριμένη στρατηγική που απαντάει στις τρεις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο αντιπαράθεσης με τη δεξιά. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι τρεις προκλήσεις που έχει μπροστά της η ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο η ελληνική, έχουν κοινό πεδίο και στην Ευρώπη και στην Αμερική και αλλού, είναι τρεις. Η πρώτη και πρόκληση είναι η κλιματική κρίση. Η δεύτερη πρόκληση είναι οι κοινωνικές ανισότητες. Και η τρίτη είναι η δημοκρατία και οι θεσμοί. Για την κλιματική κρίση δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το 2016 200 χώρες από όλο τον κόσμο συμφώνησαν για πρώτη φορά δεσμευτικά, σε νομικά δεσμευτικό κείμενο, ότι το 2030 θα παράγουμε 50% λιγότερους ρήπους και θα καταναλώνουμε 50% λιγότερη ενέργεια από ότι το 1996 και το 2050 μηδέν. Δεν θα καίμε δηλαδή καθόλου πετρέλαιο και καθόλου φυσικό αέριο. Και δεν θα παράγουμε οτιδήποτε προκαλεί ρήπους και έχει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση, διότι υπάρχουν και αρνητές της κλιματικής κρίσης, είναι οι ακροδεξοί πρόεδροι, ο Τραμπ, ο Μονσάντο, μια σειρά από ακροδεξοί, αλλά η κεντρική ιδέα είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι λίγο δεσμευτική. Το θέμα είναι πώς θα πάμε εκεί. Η δεξιά και η αριστερά έχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές για την πράσινη μετάβαση και θα σταθώ σε λίγα λεπτά σε αυτήν. Η δεύτερη πρόκληση είναι οι κοινωνικές ανισότητες. Ο κόσμος από τα τελευταία 30 χρόνια άλλαξε. Άλλαξε πολύ η παγκόσμια οικονομία. Το οικονομικό κέντρο δεν είναι πλέον μόνο η Ευρώπη και η ΗΠΑ. Ο τρίτος κόσμος, η Κίνα, η Ινδία αναπτύχθηκαν γρηγορότερα από ότι ο ανεπτυγμένος κόσμος. Φτιάχτηκε ένας τρίτος πόλος πολύ ισχυρός οικονομικά. Η Κίνα, το Βιετνάμ, η Νοτιοανατολική Ασία, η Ινδία και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Άλλαξε δραματικά ο κόσμος. Εν τούτης, ένα κοινό φαινόμενο σε όλες τις περιοχές, στην Ευρώπη, στην Αμερική και στις ανερχόμενες οικονομίες, είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Επαναλαμβάνω, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτές έγιναν για τρεις λόγους. Τα τελευταία 30 χρόνια με την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού οι μισθοί έμειναν παγωμένοι, ελαστικοποιήθηκαν οι εργασιακές σχέσεις, άρα οι μισθοί παρά την ανάπτυξη δεν ακολουθούσαν. Δεύτερον, οι μεσαίες τάξεις πιέστηκαν ή έμειναν στάσιμες. Και τρίτον, υπήρξε ένα κύμα φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων και των πλουσίων, των πολύ πλουσίων, στην ιδέα ότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Οι κοινωνικές ανισότητες ψαλίδες άνοιξαν. Σήμερα δεν έχουν γίνει εκλογές τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια σε καμιά χώρα που να μην είναι οι κοινωνικές ανισότητες το επίκεντρο της αντιπαράθεσης δεξιάς-αριστεράς. Οι πιο πρόσφατες στην Αμερική, που τα δύο προγράμματα Trump-Biden, το μισό περίπου πρόγραμμα που κάθε πλευρά αφορούσε τις κοινωνικές ανισότητες και πώς θα μειωθούν. Και το τρίτο θέμα, η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η δημοκρατία και τα δικαιώματα. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί είναι πρόκληση. Δεν υπάρχει κανένας δημοκρατικός θεσμός ή κανένα δικαίωμα. Πολλά από τα δικαιώματα που έφτιαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και τα ενίσχυσε, όλα αποψηλώνονται, όλα αποτελούν αντικείμενο μιας επίθεσης, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε υπάρχουν συντηρητικές κυβερνήσεις. Συνεπώς, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες προκλήσεις και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ απαντάει σε κάθε μία από αυτές. Ξεκινάω με την πράσινη μετάβαση και την πράσινη δέσμευση. Η δεξιά τι λέει?
να πετύχουμε τους στόχους του 2030 και του 2050 με τις αγορές. Ιδιωτικές επενδύσεις και αγορές. Και όπου δεν το κάνουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, θα έχουμε μια βοήθεια από το κράτος για να το κάνουν. Η αριστερά λέει, η πράσινη μετάβαση κινδυνεύει να γίνει η χειρότερη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Η χειρότερη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι είναι εύκολο να κάνεις την πράσινη μετάβαση, να βάλεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου, να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να αλλάξεις την κεντρική θέρμανση, εάν έχεις ευκατάστατα εισοδήματα. Γιατί μεγάλη μερίδα των πολιτών, με φτωχά ή χαμηλά εισοδήματα, όχι μόνο δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν, θα τιμωρούνται κιόλας. Διότι θα συνεχίσουν να καταναλώνουν πετρέλαιο και βενζίνη, το οποίο θα έχει επιπρόσθετους φόρους χάρη της πράσινης μετάβασης. Άρα τα ίδια πράγματα που κάνουν σήμερα, θέρμανση, μετακίνηση, τα παιδιά στο σχολείο, στη δουλειά, θα είναι επιβαρημένα με νέους φόρους. Η απάντηση που δίνει η στρατηγική μας είναι πολύ απλή. Η πράσινη μετάβαση ή θα ξεκινήσει από κάτω και να αποτρέψει οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού ή θα αποτελέσει μια μετάβαση με τεράστιες κοινωνικές συγκρούσεις. Άρα η θέση μας είναι στον αντίποδα της δεξιάς και στον αντίποδα της θέσης των αγορών. Η δεύτερη την είπε ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συμμετέχουμε εμείς. Θα απολαμβάνουμε τα ωφέλη. Ή θα το δώσουμε σε 5 εταιρείες να κάνουν τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση. Είπαμε, το 50% θα πάει σε νοικοκυριά, κατά προτίμηση τα πιο αδύναμα, στις ενεργειακές κοινότητες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα ωφέλη από την πράσινη μετάβαση να διαχέονται στην κοινωνία και να μην γίνουν ένα απλό ελτοράντο των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και η τρίτη πρότασή μας για την πράσινη μετάβαση είναι: δεν θέλουμε η πράσινη μετάβαση να γίνει ένα σύστημα μαζικών εισαγωγών τεχνολογίας και προϊόντων από τις άλλες χώρες. Θέλουμε η πράσινη μετάβαση να γίνει η αφορμή, η ευκαιρία μετατροπής και ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και της εγχώριας τεχνολογίας. Η Ελλάδα έχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο μιας χώρας που παρήκμασε οικονομικά. Οι μισθοί, τα εισοδήματα, η οικονομία είναι σε ένα επίπεδο που ήταν 20 χρόνια πριν. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόβλημα. Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ το λέει πολύ απλά. Χρειαζόμαστε στροφή της οικονομίας στην παραγωγή και στην τεχνολογία. Και η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι η αφορμή, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, για να στρέψουμε την οικονομία μας σε πιο έντονα παραγωγική δραστηριότητα, τη γεωργία, τη μεταποίηση, τις νέες πράσινες τεχνολογίες, την αναβίωση κλάδων μεταποίησης όπως τα ναυπηγεία, την άμυνα και αλλού, να δώσουμε στην ελληνική οικονομία την προοπτική μιας βιώσιμης μακροχρόνιας εξόδου από το αναπτυξιακό της αδιέξοδο. Αυτή είναι η καρδιά της στρατηγικής μας για την πράσινη μετάβαση. Για τις κοινωνικές ανισότητες, οι θέσεις του προγράμματος είναι τρεις. Οι κοινωνικές ανισότητες μειώνονται με τρεις συγκεκριμένους τρόπους. Δεν υπάρχουν άλλοι, δεν έχουν εφευρεθεί, αυτοί οι τρεις υπάρχουν. Το πρώτο είναι η εργασία. Η επιστροφή της εργασίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Άρα μισθοί, κατώτατος μισθός, συλλογικές διαπραγματεύσεις, επιθεώρηση εργασίας και ούτω καθεξής. Το φαινόμενο, επαναλαμβάνω, είναι θεμελιακό. Η βασική μορφή μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων είναι η επαναφορά του κόσμου της εργασίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, δηλαδή, επιμένουν στην ιδέα ότι θα διευρύνουμε τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες για να φέρουμε την ανάπτυξη. Εμείς λέμε ακριβώς το ανάποδο, ότι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων θα βοηθήσει την πράσινη και οικονομική ανασυγκρότηση που είπαμε πριν.
Το δεύτερο πράγμα που μειώνει τις ανισότητες είναι το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος είναι τέσσερα πράγματα. Όπως ξέρετε, υγεία, παιδεία, πρόνοια και συντάξεις. Εδώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι, θα το πω συνθηματικά, ενιαίο, καθολικό, δημόσιο, κοινωνικό κράτος. Ενιαίο, καθολικό, δημόσιο, κοινωνικό κράτος. Και εξειδικεύεται σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Ο τρίτος τρόπος μείωσης των ανισοτήτων είναι η αφαίρεση ενός βασικού λόγου που προείπα, που είναι ότι οι επιχειρήσεις και οι πλούσιοι στην περίοδο του νεοφιλελευθερισμού δεν πληρώνουν φόρους. Τόσο απλό. Οι επιχειρήσεις έγινε διεθνές θέμα, όπως ξέρετε, να επιβληθεί ένας ελάχιστος παγκόσμιος φόρος, 15%, διότι περιφέροντας τα κέρδη από τη μία χώρα στην άλλη, κατέληγαν να μην πληρώνουν πουθενά κανένα φόρο. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο ουσιαστικό και αφορά και τις φοροαπαλλαγές των πλουσίων και ούτω καθεξής. Άρα το τρίτο μεγάλο θέμα για τη μείωση των ανισοτήτων είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα αποκαθιστά τη δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα, δηλαδή, με απλά ελληνικά, ο καθένας θα πληρώνει ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα. Αν κοιτάξει το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πλούσιοι. Πάνω από 80.000 ευρώ είναι 0,03, σαν να είναι ανύπαρκτη τάξη των πλουσίων. Και οι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε ένα φορολογικό σύστημα που να μπορεί να συλλάβει αυτό, τα πραγματικά κέρδη εκεί που δημιουργούνται και να συνεισφέρουν τον λογικό φόρο που πρέπει να συνεισφέρουν. Περνάω στον τρίτη και τελευταίο άξονα του προγράμματός μας, που είναι η δημοκρατία και τα δικαιώματα. Για τη δημοκρατία θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα αλλαγών που χρειάζονται σε επίμαχα θέματα που τα γνωρίζουμε όλοι και είναι κοινός τόπος. Είναι το καθεστώς που λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η ενίσχυση της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειάς της. Είναι τα θέματα της αποκέντρωσης του κράτους, μια μεγάλη αποκέντρωση που χρειάζεται το ελληνικό κράτος. Είναι τα θέματα της διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης με έναν τρόπο αξιόπιστο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μια δεύτερη ενότητα και η δεύτερη ενότητα αφορά τα δικαιώματα. Εκεί λέμε τα εξής. Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών, των ομόφυλων ζευγαριών, των παιδιών, των μαμάδων και ούτω καθεξής. Εκεί η θέση μας είναι πάρα πολύ απλή. Τι θεωρείται αυτονόητο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για τα δικαιώματα των προσφύγων, τα δικαιώματα των μεταναστών, των ομόφυλων ζευγαριών, το δικαίωμα υιοθεσίας, των παιδιών, αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ήρθε πρόσφατα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ας το ονομάσουμε κεκτημένο, η Ελλάδα δεν νοείται να υστερεί σε κανένα από αυτά τα δικαιώματα. Πρέπει να έχει κοινό βηματισμό με αυτό που είναι στην Ευρώπη ο κανόνας. Και αυτές είναι οι αλλαγές που θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και μια σειρά αναχρονισμοί που πρέπει να διορθωθούν. Είναι αναχρονισμός η σχέση κράτους-εκκλησίας. Πρέπει να επιληθούν τα δύο επίμαχα θέματα. Το θέμα του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας του 1954 και το θέμα της περιουσίας. Είναι αναχρονισμοί πολύ στη δημόσια διοίκηση. Είναι αναχρονισμός ότι δεν έχει η Ελλάδα ακόμα χτηματολόγια, δεν έχει δασικούς χάρτες, δεν έχει δεκάδες αλλαγές που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με φοβερή επιμονή η Νέα Δημοκρατία ανέστηλε. Και τέλος, υπάρχει μια ενότητα στα δικαιώματα και στη δημοκρατία που αφορά τις νέες προωθημένες ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειαζόμαστε στους μεγάλους και σημαντικούς τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλων σημαντικών τομέων που πρέπει να αναβαθμιστούν, να ριζοσπαστικοποιηθούν, το πιο σημαντικό από όλα, να αλλάξει τελείως η δομή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και να δώσει μια τεράστια όθηση σε αυτούς τους τομείς. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενσωματώνει τις πιο προοδευτικές ιδέες που υπάρχουν διεθνώς.
και αυτό αποτυπώνεται και στη θέση μας για την Ευρώπη και για τις θέσεις μας φυσικά για την εξωτερική πολιτική με την οποία κλείνει και το πρόγραμμα. Οι θέσεις μας για την Ευρώπη είναι μια μεγάλη σύγκληση των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και λέω μια μεγάλη σύγκληση διότι είναι κοινός τόπος των οικολόγων πρασίνων, της αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας για μια Ευρώπη πιο δημοκρατικά συγκροτημένη, να ελέγχει όλους τους θεσμούς της Ευρώπης στο Κοινοβούλιο και μια σειρά από άλλες τομές να εισάγουμε την κοινωνική Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι μόνο οικονομία. Πρέπει να αποκτήσει κοινωνική ατζέντα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρόγραμμα που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα αρμονισμένο με τις καλύτερες ιδέες που αυτή τη στιγμή, για καλή μας τύχη, δεν είναι ξένες. Είναι κυρίαρχες ιδέες σε μεγάλο βαθμό, αν όχι καθοριστικά κυρίαρχες, είναι μέρος πλέον μιας πραγματικότητας, είναι ο πράσινος μετασχηματισμός, δηλαδή η πράσινη οικονομία, να είναι συνδυασμένη με έναν μεγάλο και βαθύ κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του προγράμματος. Και ο οικονομικός και ο κοινωνικός μετασχηματισμός σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση των ανισοτήτων, θα έχουμε ισχυρότερη και καλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και το πιο σημαντικό, δεν θα μένει κανείς απ' έξω από την κοινωνία για λόγους οποιουσδήποτε έχουν να κάνουν με την προέλευσή του, την καταγωγή του, τις επιλογές του ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή την κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε. Σε αυτή την κοινωνία σας καλούμε στο επόμενο μεγάλο ταξίδι.